Εγώ! Τι εσύ? Ένα πέρσι που το χτίζανε, ήταν κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα εδώ στα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω. Στο μεευτήριο. Στο μεευτήριο. Τι δουλειά έκανε δηλαδή? Πυλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα. Λοιπόν. Λοιπόν, 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα. Υπόγραφες? Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάνε με το νου σου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε. Εντάξει, ρε παιδιά, φάγανε. Εχθές το βράδυ έφυγε από κοντά μας ένας γλυκύτατος άνθρωπος με φοβερό χιούμορ, καταπληκτικός πατέρας και τρυφερός παππούς. Θα μου λείπεις απίστευτα, μπαμπά. Με αυτά τα λόγια, ο γιος του πατρινού ηθοποιού και συγγραφέα, Χρήστου Δοξαρά, αποχαιρέτησε τον πατέρα του με ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Ο Χρήστος Δοξαράς ήταν ένας από τους αγαπημένους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του κυρίως σε δεύτερους ρόλους δίπλα σε δημοφιλείς ηθοποιούς όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Ζωή Λάσκαρη και ο Κώστας Βουτσάς, ο οποίος ευχήθηκε στον παλιό του συνάδελφο καλό ταξίδι. Με τον Χρήστο μας ήταν πολύ φίλοι, δουλεύαμε μαζί πολύ καιρό, τον Δοξαρά, ξέρω ήταν από την Πάτρα, έχουμε κάνει ταινίες, έχουμε κάνει σύριαλ, πολύ, πάρα πολύ καλός και έχει γράψει αυτός, αυτός που ήταν ηθοποιός, ήταν και συγγραφέας. Έγραψε το Θηρονόπλο που έχασα στη στιγμή, ναι, εγώ, ο Ξάνδρα έχει γράψει, έπαιξε μαζί γραπτός στο Λονδίνο, αλλά εσείς οι Χάντρες, έχουν τάξει πολλές ταινίες μαζί του. Πολύ φίλος, πολύ καλό παιδί και πολύ σημαντικός άνθρωπος, χωρίς έμπαση και δουλευταράς πολύ. Ο Χρήστος Δοξαράς γεννήθηκε στην Πάτρα το 1935 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Οδείου. Ένας άφραγκος Ωνάσης, Γοργόνες και Μάγκες, Η Αγάπη μας ήταν μερικές από τις δεκάδες ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Τη δεκαετία του 70 απομακρύνθηκε από τη σκηνή όταν και ξεκίνησε να γράφει. Ήταν ο καλλιτέχνης που μετέφερε με εξαιρετικό τρόπο στη μικρή οθόνη το μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου Λοξάνδρα, ενώ είχε γράψει τα σενάρια για πολλές επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ. Ήταν αξιεγάπητος άνθρωπος, δεν λέω γιατί τώρα πέθανε και έκανε αυτό, έτσι ήταν στη ζωή του άνθρωπος. Πολύ σεμνό παιδί, πολύ υπάκουος και ήμασταν φίλοι, πολύ, πάρα πολύ φίλοι. Μήνυμα για το θάνατο του Χρήστου Δοξαρά εξέδωσε και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων Βασίλης Θωμόπουλος, ο οποίος εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του γνωστού ηθοποιού.